Λοιπόν, πάνω. Χθες το βράδυ γυρίζαμε κάποια βίντεο για βία στην οικογένεια. Γυρίσαμε ένα βίντεο με τις απόψεις μας, τις σκέψεις μας σε σχέση με την υπόθεση στην Κρήτη. Ναι. Χαίρετε. Είμαι η Θεκλά Πετρίδου. Χαίρετε. Ο Πάνος είναι ο σύντροφος μου. Είμαι ψυχολόγος. Αυτό το βίντεο ανεβαίνει στο ψυχοεκπαιδευτικό μου κανάλι στο YouTube, στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube, γιατί είμαστε πολλοί εδώ στο κανάλι. Πάνω από 100.000 άνθρωποι. Λοιπόν, το σημερινό θέμα είναι μια αντίδραση, reaction video έτσι ονομάζεται, σε ένα βιντεάκι πολύ σύντομο που διαρκεί ένα λεπτό περίπου, το οποίο ανέβασε στο λογαριασμό του πατήρ Χαράλαμπος Κοπανάκης, στυλιτεύοντας αυτό το βίντεο. Ναι. Ναι. Και από ό,τι διαβάζω στα σχόλια, αυτός ο γέροντας έχει λογαριασμό στο TikTok με χιλιάδες ακολούθους και ότι κάτω από αυτό το βίντεο υπήρχαν άνδρες, προφίλ με ανδρικό όνομα, τα οποία τον συνέχεραν. Λοιπόν, θα διαβάσω λίγο προτού ακούσουμε το βίντεο μια φορά και μετά θα το ακούμε κομμάτι-κομμάτι να σχολιάζουμε. Τι έχει σημειώσει ο πατήρ Χαράλαμπος Κοπανάκης. Γυναίκες, το βλέπετε και εκεί πέρα δίπλα, με θαυμαστικό. Φάτε ξύλο. Μείνετε να σας σκοτώσουν οι σύζυγοι. Ξέρει ο Θεός. Επιλέξει. Θα ωφεληθεί η σύζυγος με τον βίαιο σύζυγο γιατί θα τη στείλει μια ώρα γρηγορότερα στον παράδεισο. Πού είναι το κακό? Ότι θα υποφέρει εδώ? Μα δεν ήρθαμε εδώ για να ζήσουμε καλά. Προσοχή, λέει ο πατήρ Χαράλαμπος Κοπανάκης, αυτό λέγεται εγκληματική κοινωνική δραστηριότητα. Αν λειτουργούσαν οι θεσμοί όχι της Εκκλησίας, αλλά του κράτους, θα υπήρχε αυτεπάγγελτη παρέμβαση της δικαιοσύνης. Είμαι κληρικός στον 21ο αιώνα, μου είναι επώδυνο και εξοργιστικό να ακούω ανθρώπους με μοναχικό σχήμα να δίνουν τέτοιες συμβουλές. Το βάλουμε να το ακούσουμε πάνω μου. Ναι. Δεν αναγνώρισε το διαζύγιο σε περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή της συζύγου και των παιδιών από τον βίαιο σύζυγο, παρά αναγνώρισε μόνο την περίπτωση της μοιχείας. Διότι μάλλον θα ωφεληθεί η σύζυγος με τον βίαιο αυτό σύζυγο, διότι θα τη στείλει μια ώρα γρηγορότερα στον παράδεισο. Ξέρει ο Θεός. Και θα άξιζε χίλιες φορές ο άνθρωπος να πεθάνει εδώ και να πάει στον παράδεισο, παρά να ζήσει χίλια χρόνια και να πάει στην κόλαση. Υπομονή εδώ και μακροθυμία της συζύγου μπορεί να τη βοηθήσει να σωθεί. Έχουμε περιπτώσεις άγιες γυναίκες οι οποίες είχαν βάρβαρο σύζυγο και σήμερα η Εκκλησία της γιορτάζει. Άρα πού το κακό? Το ότι θα υποφέρει για λίγο? Μα δεν ήρθαμε εδώ για να ζήσουμε καλά. Ήρθαμε για να αγωνιστούμε. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται δεν είναι και ό,τι καλύτερο, αλλά έχει ελπίδα σωτήριας. Και έχει σαν σκοπό, σαν στόχο την αιώνια βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό θα άξιζε οτιδήποτε να υποστεί ο άνθρωπος. Τι έχεις να πεις? Σοκ. Και όχι δέος. Κανένα δέος. Δέος μόνο για τις κακοποιούμενες και κακοποιούμενες. Καταρχάς νομίζω του κάνει λάθος ερώτηση, γιατί ο Χριστός λέει δεν αναγνώρισε τη βία ως αιτία διαζυγίου. Ο Χριστός δεν είναι αυτός που έχει ορίσει τους κανόνες της Εκκλησίας. Εγώ δεν μπορώ να κάνω λάθος, ας με διορθώσουν στα σχόλια ή οπωσδήποτε. Δεν έχω ακούσει να μιλάει ο Χριστός για το διαζύγιο στα Ευαγγέλια. Δεν ξέρω. Το παρεχτός λόγω μοιχείας ποιος το έχει πει? Νομίζω Απόστολη. Μπορεί να είναι ο Απόστολος Παύλος, ίσως. Αυτός ήταν ιδιαίτερα μισογύνης. Έχω θέμα εγώ με τον Απόστολο Παύλο, δεν ξέρω σου το είπα. Ναι, είναι στους ιερούς κανόνες για τη μοιχεία. Οι ιεροί κανόνες επικυρώνουν τη θεολογική διδασκαλία της Εκκλησίας ότι η μοιχεία αποτελεί ένα βαρύτατο αμάρτημα που στρέφεται εναντίον της ουσίας του γάμου και θέτει ένα αμφιβόλωτο αδιάλειο τότου. Με τη μοιχεία τοποθετείται στη θέση της αμοιβαιότητας, εγωιστική ικανοποίηση και προσβάλλεται η βάση της ενότητας των δύο συζύγων. Είναι με τους κανόνες αυτό. Άντε να πάμε με τους κανόνες της Εκκλησίας. Νικοδήμου του Αγιορείτη Πιδάλιον λέει. Ναι, πες. Δηλαδή ο γέροντας μας λέει ότι, φαντάζομαι θα μας λέει ότι η μοιχεία είναι λόγος, αλλά η κακοποίηση δεν είναι. Ναι, με αυτό το ρώτησε ακριβώς. Αυτό το ρώτησε ακριβώς. Του λέει γιατί λέει ο Χριστός, η Εκκλησία δεν είναι ο Χριστός. Γιατί λέει ο Χριστός αναγνωρίζει τη μοιχεία ως λόγο διαζυγίου και όχι τη βία? Και τι απαντάει ο σοφός γέροντας? Να ασχοληθούμε τώρα με το ότι είναι γραμμένο στους κανόνες. Όχι, δεν είμαστε θεολόγοι.
Ναι. Δεν είναι δουλειά μας. Εγώ πιστεύω, μπορεί να κάνω και λάθος αυτό, ότι δεν είναι όλοι οι κανόνες θεόπνευστοι. Εγώ είμαι άθρησκη, οπότε εννοείται ότι το εννοώ. Δεν πιστεύω στη θρησκεία, στο Θεό πιστεύω. Δες το ύφος του, δες το ύφος του παπά, το ευχαριστημένο και το αυτό που είναι εδώ στην οθόνη, βλέπεις τι ύφος έχει. Ναι, ναι. Και η φωνή του όταν μιλάει, δεν ακούγεται το λιγότερο δόλια η φωνή του. Είναι και αυτάρεσκος, μιλώντας. Μπάς περίπτωση. Για πες, ακούμε, γιατί εσύ είσαι ο θεολογίζων σε αυτό το σπίτι. Θεολογίζω. Εντάξει, εσύ είσαι αυτός ο οποίος έχεις πιο... Εντάξει, εγώ από τη γνώμη μου, τι θεολογίζω. Ναι. Δεν προσπαθώ να μην το κάνω. Όχι, δεν είναι εντάξει να σε θεολογίζων, αγάπη μου, αφού δεν είσαι ψυχολόγος. Το πρόβλημα είναι να είναι θεολογίζων ένας ο οποίος είναι ψυχολόγος και ενώ μιλάει... Α, ναι, το έχω σαν ψυχολόγος να είναι... να λέει αυτά που θα έλεγε ένας τέτοιος γέρον. Το έχω στο μυαλό μου κι αυτό, ναι. Για θρησκόληπτους ψυχολόγους. Το έχουμε πει αυτό. Και εκείνο το η ανάρτηση του ψυχολόγου. Και να σου πω κάτι, μπορεί, οι θρησκόληπτοι ψυχολόγοι μπορεί να είναι πιο εγκληματικοί από το γέρο. Βεβαίως είναι πιο εγκληματικοί. Γιατί αυτός μπορεί να είναι ένας αγράμματος που δεν πήγε καν στο σχολείο. Πήγε στο Άγιο Όρος που πήγε, δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ούτε με ενδιαφέρει να μάθω. Πήγε εκεί που πήγε και ό,τι διδάχθηκε ήταν από τον γέροντα του, ήταν από τη μάνα του. Για ένα λεπτό να βάλω λίγο και ένα άλλο βιντεάκι. Ενός άλλου παπά γέροντα, ο οποίος δίνει συμβουλές μισογυνιστικές φουλ στον κόσμο. Για ένα λεπτό και θα επιστρέψουμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε αυτό το γέροντα. Γέρον Νεκτάριος είναι. Αυτός φαίνεται και πιο μορφωμένος. Αυτός μπορεί να έχει πάει και πανεπιστήμιο. Αλλά εξακολουθεί να ακούει αυτά που του έχει πει η μισογύνης μάνα του. Γιατί και οι γυναίκες μπορεί να έχουν μισογυνισμό. Το λεγόμενο εσωτερικευμένο μισογυνισμό. Εγώ πήγα στο βίντεο αυτό από κάτω και του γράψα ότι η μητέρα σας είχε εσωτερικευμένο μισογυνισμό και εσείς εκφράζετε εξωτερικευμένο μισογυνισμό. Ο Θεός, ο Χριστός του έγραψα, δεν ήταν μισογύνης. Δεν μου απάντησε. Μπορεί φυσικά να μην ξέρει να χρησιμοποιεί τα σχόλια ή να μην τον ενδιαφέρουν τα σχόλια. Ξέρεις, η Star δεν ασχολούνται με τα σχόλια. Εμείς που είμαστε απλοί YouTubers, ασχολούμαστε με τα σχόλια. Πάμε να ακούσουμε τι λέει αυτός ο γέρο Νεκτάριος για τις γυναίκες και τι του έχει πει η μάνα του. Πάμε να ακούσουμε. Αλλά μου έλεγε η Μακαρίτσα, η μητέρα μου, μου λέει είστε αγαπημένη με τον αδελφό σου, γιατί εσύ παιδί μου δεν έχεις γυναίκα. Άμα έχεις γυναίκα, θα σου έλεγα εγώ αν είσαι αγαπημένος με τον αδελφό σου, που η γυναίκα η δικιά σου θα σε έσπρωνε να κοιτάς τα δικά σου τα συμφέροντα της οικογένειας σου και η γυναίκα του αδελφού σου θα κοίταγε να προωθεί τα συμφέροντα και έτσι σκοτώνονται, μου λέει, τα αδέλφια. Και έτσι φτάνουν στο να μην μιλούνται τα αδέλφια. Έτσι φτάνουν. Όσο είναι μόνοι τους, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μόλις μπει η γυναίκα ο διάολος μες στη μέση, εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Αρχίζει ο καθένας από την πλευρά του τα συμφέροντά του. Γι' αυτό μου λέει, δεν υπάρχει γυναίκα, μου λέει, σε σένα. Αν υπήρχε γυναίκα θα το συζητάγαμε. Αν θα ήσουν να μου λέει αγαπημένος. Αλλά μου έλεγε η Μακαρίτσα, η μητέρα, είσαι γυναίκα. Τι λες? Το λέει ξεκάθαρα, η γυναίκα ο διάολος. Η γυναίκα ο διάολος, μάλιστα. Πολύ λέει, ορθόδοξο. Το λέει ξεκάθαρα, αν δεν κάνω λάθος, αυτός πρέπει να είναι και θεολόγος, δεν είμαι σίγουρη. Ο Μουλατσιώτης δεν είναι. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός έχει σπουδάσει και θεολογία. Τώρα να δω αν γράφει στο προφίλ του. Έχει 232.000 εγγεγραμμένους. Καλωσορίσατε, λέει, στο επίσημο κανάλι του Γέροντα Νεκταρίου Μουλατσιώτη. Τέλεια. Το Γέρον Νεκτάριος είναι ένα ορθόδοξο χριστιανικό κανάλι στο οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε πνευματικές ομιλίες και ερμηνείες πατερικών κειμένων σε διάφορα θέματα όπως την πνευματική ζωή, την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη. Την Καινή Διαθήκη θέλει νη. Δεν νομίζω, μπορεί να μην το κάνει μόνο στο κανάλι, να το κάνει κάποιο άλλο. Την πίστη, την προσευχή, την νηστεία. Θα βρείτε απαντήσεις σε καθημερινά ερωτήματα και προβλήματα που σας απασχολούν. Θα μάθετε ότι η γυναίκα είναι ο διάολος. Είναι πολύ ορθόδοξο αυτό. Ναι, ναι. Στόχος μας είναι το κανάλι να προσφέρει ψυχική και πνευματική ωφέλεια και να αποτελέσει στους δύσκολους καιρούς που ζούμε μια λιαχτίδα φωτός στη ψυχή όλων μας.
που θα μας βοηθήσει να μεταμορφωθούμε και καθημερινά να ζούμε την ευτυχία, τη χαρά, την ηρεμία και τη γαλήνη. Ναι, αν πιστέψουμε πως η γυναίκα είναι ο διάολος, θα ζούμε έτσι τέλεια. Το μίσος είναι φως. Ο γέροντας απαντάει σε ερωτήσεις του κοινού στη σειρά «Ρωτήστε το γέροντα». Οι πνευματικές ομιλίες είναι του Αρχιμανδρίτη Νεκτάριου Μουλατσιώτη Κτήτορα και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου Ιππόνος και Σεραφείμ του Σαρόφ στο Τρίκορφο Φωκίδος. Εγώ νομίζω ότι αυτός πρέπει να έχει, πρέπει να είναι, πρέπει, έχει τελειώσει σίγουρα θεολογία. Αλλά... Νομίζω είναι αδιάφορο. Όχι, δεν είναι ενδιάφορο, γιατί ο άλλος μου φαίνεται εντελώς αγραμματός. Αυτός τελείωσε και πανεπιστήμιο και μιλάει έτσι. Εντάξει. Δηλαδή, εν έτη 2024, αυτά τα πράγματα... Βρήκα το βιογραφικό του, στο διαβάσω κιόλας. Ο Νεκτάριος Μουλατσιώτης κατά κόσμον Γεώργιος γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου 1957 στην Αθήνα. Μετά τα πρώτα γράμματα στην Ηλιούπολη Αθηνός συνέχισε τις εγκύκλιες σπουδές του στο High School στον Detroit, Ann Arbor των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έπειτα το έτος 1977 έλαβε το πτυχίο από τη Μαράσλιο Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών. Εν συνεχεία... Το έτος 1986 έλαβε το πτυχίο από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από το Τμήμα της Κοινωνικής Θεολογίας. Mm-hmm. Ο άλλος, ο γέροντας, σου λέω μπορεί να μην έχει πάει καν στο δημοτικό. Αυτός έχει τελειώσει και τη Μαράζλιο Παιδαγωγική Ακαδημία και έχει τελειώσει και θεολόγος και έζησε και στην Αμερική. Εγώ ήθελα να πω με αυτό ότι όταν εκφράζει κάποιος μίσος και εκφράζει μια ψυχή, να μην πω τώρα, δεν έχει σχέση τη σπουδή. Είτε είναι αγράμματος είτε είναι σπουδαγμένος. Απλώς λέω ότι αυτοί που παρακολουθούν καλόπιστα έναν μοναχό αγράμματο να μιλάει θα πούνε, παιδί μου, αυτός τόσα ξέρει, τόσα λέει. Όχι όμως να έχεις τελειώσει και η Παιδαγωγική Ακαδημία και Θεολογική Σχολή και να τα λες αυτά. Αυτό η γυναίκα, ναι. Ο διάολος και του είπε η μάνα του. Και εμάς μας έχει πει η μάνα μας ένα σωρό χαζά. Δηλαδή πώς η ψυχολογική ανοριμότητα, ψυχοσυναισθηματική ανοριμότητα, αυτή είναι η πνευματικότητα. Τι να πω, δεν έχουμε. Θυμάμαι τώρα σε μία φάση πάνω που είχα πάει να εξομολογηθώ το 1998 σε έναν αρχιμανδρίτη ο οποίος τώρα έχει και την ψηλότερη θέση στην Κυπριακή Εκκλησία, ο οποίος όταν του είπα ότι έχω παράπονο ή δυσκολία, ότι ο τότε σύζυγος μου ήταν όλη μέρα στο τηλέφωνο με τη μαμά του και έκανε ότι του λέγε η μαμά του και δεν συνεννοούνταν μαζί μου, μου λέει, μα γιατί να έχεις παράπονο? Και εγώ μου λέει, όταν πήγα να σπουδάσω στην Αγγλία κάθε μέρα μιλούσα στο τηλέφωνο με τη μαμά μου και ήμουν μια χαρά. Δηλαδή έδινε συμβουλές με βάση τη δική του εμπειρία. Και τι εμπειρία έχει ένας μοναχός από έγγαμο βίο? Και εδώ πάμε στο κομμάτι που λέγαμε ότι ο εξομολόγος είναι για να πας να εξομολογηθείς αν είσαι θρήσκος, να σου διαβάσει τις ευχές, να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου. Δεν είναι για να σε καθοδηγήσει πώς θα ζήσεις τη ζωή σου. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Να πεις. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που ίσχυε παλιότερα. Κάποτε ίσχυε. Επίσης να πω ότι και από ό,τι καταλαβαίνω και γνωρίζω και εδώ διορθώστε με όπως έχει διαφορετική άποψη. Και η Ορθοδοξία και άλλες θρησκείες όπως το Ισλάμ δεν βασίζονται μόνο σε τα εναπομείναντα γραπτά, βασίζονται κυρίως σε παραδόσεις. Okay. Έχουμε κι εμείς μεγάλο μέρος των κανόνων ή της Εκκλησίας είτε τέλος πάντων των ερμηνεών των πατερικών κειμένων βασισμένα σε παραδόσεις. Εκκλησιαστικές παραδόσεις, ναι. Κοινωνικές παραδόσεις. Και, είναι συνδεδεμένες. Κατά καιρούς και η Εκκλησία έχει αλλάξει τους κανόνες της, συμβαδίζοντας με την κοινωνική εξέλιξη. Παράδειγμα, η Θεία Λειτουργία έχει αλλάξει πολύ η μορφή της από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού μέχρι αυτό που είναι σήμερα. Μένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Περίμενε. Θέλω να πω ότι η Εκκλησία οφείλει να συμβαδίζει με την κοινωνία, όχι να πηγαίνει πίσω στο μεσαίωνα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά. Επίσης θέλω να πω για τον γεροντισμό. Να πεις. Ένα λεπτό όμως να βάλουμε το άλλο το βίντεο. Της Μιχίας.
Διότι μάλλον θα ωφεληθεί η σύζυγος με τον βίαιο αυτό σύζυγο, διότι θα τη στείλει μια ώρα γρηγορότερα στον παράδεισο. Του θα τη στείλει μια ώρα γρηγορότερα στο θάνατο, αυτός το ερμηνεύει, θα τη στείλει μια ώρα γρηγορότερα στον παράδεισο. Πες μας για τον γερο... Αυθαίρετες συνταγές σωτηρίας. Αγιοποίησης. Πώς να γίνεις αγία. Μάνα θυσία. Εντάξει, είναι άλλο, άλλο η αγιότητα και άλλο η σωτηρία. Με βάση τα θεολογικά, έτσι. Και αυτά που έχω καταλάβει εγώ από τα θεολογικά, πάλι διορθώστε. Μα τι λέει τώρα, υπόσχεται στις γυναίκες ότι αν καθίσουν να υπομένουν τη βία του συζύγου τους και να μην προστατεύσουν ούτε και τα ανήλικα παιδιά τους από τη βία του συζύγου τους, αυτό θα τους κρατήσει πρώτο τραπέζι πίστα στον παράδεισο και ίσως και αγιοποίηση. Ναι, δεν διδάσκει και τον ναρκισισμό των συζύγων γυναικών οι οποίες παρουσιάζονται ως μάνες θυσία, ενώ στην ουσία είναι επίσης ναρκισίστριες και μαζί με τον άντρα τους τώρα τις σάρκες τους. Ναι. Πιστεύω ότι είναι το να θέλει κάποιος να παίξει το νοσιομάρτυρα εκεί που κινδυνεύει και κακοπερνάει και κακοποιείται. Είναι και αυτό δείγμα λαζονίας. Βεβαίως. Δεν αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου. Δεν κάνω τα δύσκολα, που είναι δύσκολο πράγμα να σηκώσεις ανάστημα, να χωρίσεις, να σε κακολογούν μέσα στην κοινωνία και μέσα στην εκκλησία να σε κακολογούν άμα χωρίσεις. Ναι, και το να έχεις πάρει έτοιμη ή να έχεις σκεφτεί εσύ μια συνταγή σωτηρίας σου όπως είναι, όπως τη σκέφτηκες ή όπως την άκουσες, νομίζω είναι πειρασμικό και αυτό και αλαζονικό. Εντάξει, εγώ τη λέξη πειρασμικό δεν τη δέχομαι. Εντάξει, δεν δέχομαι ότι είναι πειρασμός του διαβόλου οι άνθρωποι να είναι ναρκισσιστές. Είναι επιλογή δική τους να είναι κακοί άνθρωποι, γιατί είναι κακιά μητέρα, κακός άνθρωπος μια γυναίκα η οποία αντιλαμβάνεται ότι ο άντρας της είναι βίος και παραμένει σε εκείνο το γάμο για να κερδίσει μια θέση στον παράδεισο ή και για να τη γιορτάζει η εκκλησία στο μέλλον. Για να μην συζητήσω το σκεπτικό διδασκαλίας της Εκκλησίας, έτσι όπως το λέει και αυτός, δεν έχω ακούσει τον προηγούμενο τι πως το έχει πει. Ο προηγούμενος έχει πει ξεκάθαρα ότι οι γυναίκες είναι διάολοι. Αυτός μας λέει ότι υπάρχει ένας τρόπος η γυναίκα διάολος να γίνει αγία και να μπει στον παράδεισο με το να δέχεται τη βία. Δεν μας είπε τη συνταγή για τους άντρες κακοποιητές που το κάνουν αυτό, εφόσον υπομείνει η γυναίκα αυτή, πώς θα πάνε. Εντάξει, ένα λεπτό έχουμε από την ομιλία του, δεν ξέρουμε τι είχε πει, δεν μπορούμε να... Αυτοί θα μετανοήσουν στο τέλος, οπότε θα πάνε και αυτοί. Ξέρω εγώ. Ή όπως έλεγαν οι ψυχολόγοι αυτοί που συζητούσαμε προχθές, άμα είναι φως, δίθεν φως, ο κακοποιούμενος, ναι, απέναντι στο τοξικό, ναι, ο τοξικός θα μαλακώσει, θα δει το φως του Κυρίου, ναι, ο τοξικός θα μαλακώσει η καρδιά του και όλα καλά. Λοιπόν, εδώ θέλω να πω ότι είναι εντελώς λανθασμένη άποψη και θεολογικά αλλά και ψυχολογικά. Αυτή η άποψη που έχετε διαβάσει πρόσφατα στο Facebook, τη διάβασε και ο Πάνος αυτή την άποψη από έναν ψυχολόγο που θεολογίζει, ο οποίος έγραψε ότι δεν είναι σωστό να ονομάζουμε τοξικούς και να βγάζουμε από τη ζωή μας τους ανθρώπους που είναι τοξικοί. Πρέπει να γίνουμε φως, πώς το είπε. Να γίνουμε φως, ναι. Να γίνουμε φως και τι θα γίνει να γίνουμε φως. Θα μαλακώσει η ψυχή του, όχι, του τοξικού. Αυτή, όχι. Του δίθεν τοξικού, γιατί, όχι, λέει ότι τοξικότητα είναι να θεωρείς τον άλλον τοξικό. Ναι, όχι. Εάν έχουμε σχέση με έναν άνθρωπο που μας κακοποιεί, με έναν άνθρωπο που είναι τοξικός, το να του βάλουμε όρια, το να διακόψουμε τις σχέσεις μαζί του, είναι μια πράξη καλοσύνης και φωτός από εμάς προς εκείνον, γιατί ίσως έτσι να προβληματιστεί αυτός ο άνθρωπος και να προσπαθήσει να βελτιωθεί. Δηλαδή, αν εγώ σήμερα φέρομαι κακοποιητικά σε σένα και τοξικά και εσύ σκύβεις το κεφάλι και γίνεσαι φως και με ανέχεσαι, με οικοδομείς. Καθόλου. Ή συνεισφέρεις στο να γίνω τέρας. Ναι. Εμείς στην αρχή όταν γνωριστήκαμε, θυμάσαι σε κάποιες φάσεις που εγώ ήμουν τοξική, παροδικά τοξική. Που ήμουν θυμωμένη, που ανέβαζα τον τόνο της φωνής μου και εσύ σιωπούσες. Και σου ζήτησα την επόμενη φορά που θα αντιδράσω έντονα με τοξικότητα να με βάλεις στη θέση μου, γιατί έτσι με βοηθάς. Ναι. Θυμάσαι? Ναι. Και θυμάσαι που σου έλεγα ότι αν εσύ την ώρα που εγώ φωνάζω και θυμώνω, λεκτική βιότητα, όχι σωματική βιότητα, αν εσύ σιωπήσεις και σκύψεις το κεφάλι έτσι με
αγιότητα, ότι αυτό δεν βοηθάει τη σχέση μας. Ναι, μα έχω και εγώ τέτοια κατάλοιπα από αυτά που μιλάμε τώρα εδώ πέρα. Βεβαίως και έχεις. Ενοχών, γεροντισμού και λανθασμένων ερμηνεών και συνταγών σωτηρίας από να μην πω. Δεν μου λέγες εσύ ότι πήγαινες μια φορά σε ένα πνευματικό, πήγες μια φορά σε ένα πνευματικό και του έλεγες τον προβληματισμό που είχες για το αν έπρεπε να νουθετήσεις ένα παιδί στην εφηβεία και να του το πεις ότι λέει ψέματα, να το ξεμπροστιάσεις, και τι σου είπε ο πνευματικός? Ότι δεν πρέπει να ξεμπροστιάζω ξεκάθαρα. Δηλαδή να προσέχω, να μην του τονίζεται ο εγωισμός του και αντιδράει χειρότερα. Δηλαδή σου είπε για ένα παιδί στην εφηβεία 15-16 ετών το οποίο έλεγε ψέματα ξεκάθαρα. Ναι, να μην το ξεμπροστιάζω. Να μην του πεις, παιδί μου, έχεις πάρει στο λάθος δρόμο και γίνεσαι μυθομανής και θα καταστραφείς. Να είσαι διακριτικός. Να είμαι διακριτικός. Να του λέω ότι αυτό που λέει ίσως είναι έτσι, δεν είναι ακριβές, είναι μια μεσοβέλτη κατάσταση, ερμηνευμένη ως διακριτικότητα, με στόχο να μην τον εξοργίζω και τονώνω τον εγωισμό του. Στην ουσία να υπηρετείς τον εγωισμό του για να μην τον εξοργίζεις και τονώνεις τον εγωισμό του. Ό,τι να είναι δηλαδή. Ναι, και φυσικά αυτό δεν δούλεψε, όπως γνωρίζεις. Ναι, καθόλου δεν δούλεψε. Εννοείται πως δεν δούλεψε. Θα κάνει χειρότερα λοιπόν. Εννοείται πως δεν δούλεψε και το ξέρω και από την προσωπική δική μου πείρα, ότι όταν φοβάσαι ένα έφηβο παιδί να το βάλεις στη θέση του, κάποιος μπορεί να φοβάται λόγω των οδηγιών του πνευματικού του, κάποιος άλλος μπορεί να φοβάται λόγω δικών των ενοχικών συμπλεγμάτων ή λόγω της δικής του χαμηλής αυτοεκτίμησης ή λόγω τοξικού ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος. Όταν ο γονιός φοβάται να νουθετήσει το έφηβο παιδί, δεν το οικοδομεί και δεν είναι σωστός γονιός και δεν το βοηθάει να εξελιχθεί σε έναν πιο πνευματικό άνθρωπο. Πρέπει να διδάσκουμε πνευματικότητα στα παιδιά μας. Και κομμάτι της πνευματικότητας είναι και ο εντοπισμός της κακίας και η στυλίτευση της κακίας. Ναι. Όχι να χαϊδεύουμε την κακία, όπως λέει αυτός ο γέροντας. Στην ουσία χαϊδεύει τους άντρες που είναι βίαιοι και σου λέει κιόλας ότι πρέπει να τους έχουμε και ευγνωμοσύνη, γιατί έτσι μας δίνουν πρώτο τραπέζι πίστα στον παράδεισο θέση. Και ο άλλος ο ψυχολόγος που έλεγε να γίνεις φως και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πάλι αγνοεί το τεράστιο πρόβλημα της βίας στην οικογένεια, της βίας εναντίον των γυναικών, της βίας εναντίον των αδυνάμων. Φυσικά εγώ σκέφτηκα για την πορεία. Να, για πες το και αυτό. Εγώ νομίζω ότι επειδή μέχρι και γενικά μάλλον, να μην πω μέχρι πρόσφατα, γενικά το έχω ακούσει και αυτό, ότι οι θεσκόληπτοι άνθρωποι πολλές φορές δεν παραδέχονται τους ψυχολόγους. Πιστεύουν ότι στους γέροντες θα βρουν την βοήθεια που χρειάζονται. Αυτό το λέει εδώ στο περιγραφή του προφίλ στο YouTube του γέροντος Νεκταρίου. Το λέει, στόχος μας είναι το κανάλι να προσφέρει ψυχική και πνευματική ωφέλεια, να αποτελέσει μια λιαχτίδα φωτός που θα μας βοηθήσει. Ναι. Να μεταμορφωθούμε και καθημερινά να ζούμε την ευτυχία, τη χαρά, την ηρεμία και τη γαλήνη. Άρα... Λογικά αυτοί που ακούνε αυτό το γέροντα που λέει αυτά που λέει τώρα για τις γυναίκες, ότι η γυναίκα είναι ο διάολος κλπ. Λογικά δεν θα πήγαιναν σε ψυχολόγο. Αν δουν όμως ένα ψυχολόγο να εκφράζει τις ίδιες απόψεις. Μήπως μαζεύουν πελατάκια. Σίγουρα γι' αυτό το κάνουν. Εγώ μάλιστα έχω ακούσει για έναν άλλον, όχι για αυτόν ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Δεν το ξέρω καν αυτό. Πρώτη φορά άκουσα το όνομα αυτού που κάνει την ανάρτηση. Για έναν άλλο ότι χρεώνει εξαιρετικά ψηλά ποσά για μια συνεδρία. Εξαιρετικά ψηλά ποσά. Πάλι μιλάει σαν θεολόγος, εκφράζει απόψεις ότι η εξομολόγηση είναι απαραίτητη και όταν εξομολογήσει δεν χρειάζεται ψυχοθεραπεία κλπ. Ο ίδιος είναι ψυχολόγος. Και χρεώνει το όναμα λόνα που λέμε στην Κύπρο για ψυχοθεραπεία. Ναι. Τι να πω, ξέρω εγώ. Α, πριν έλεγα να πω λίγο για το γεροντισμό, που είναι ένα φαινόμενο, ναι, που... Να πεις. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Ειδικά μέσω των social media. Αλλά και πιο πριν, χωρίς social media. Τη δεκαετία του 90 είχε αρχίσει ο γεροντισμός να γίνεται in. Γιατί ναι, είχαν φύγει μια σωρία νέων από τις εκκλησιαστικές οργανώσεις και ψάχναν αλλού να βρουν κλουβί να κλειδωθούν και βρήκαν το Αγιο Όρος.
Ναι, τώρα συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Απλά είπα τώρα με τα social media ο γεροντισμός είναι ακόμα πιο εύκολος, γιατί κυκλοφορούν τέτοιοι γέροντες εισαγωγικά στα social και είναι εύκολο ακολουθούμενοι. Ναι. Δεν χρειάζεται να κάνεις και θρησκευτικό τουρισμό, να πάρεις να κάνεις ταξίδια και να πας στα μοναστήρια από εδώ και από εκεί. Κάθεσαι και στο πληκτρολόγιο και τα ακούς από τους αυτόκλητους γέροντες. Όχι, αγαπητοί μου, είναι γέροντες της εκκλησίας αυτή. Τι είναι? Είναι αυτόκλητοι. Η εκκλησία τους αναγνωρίζει ως γέροντες και γι' αυτό τους έχει εκεί πέρα να κηρύττουν. Μη μου λες τώρα το μουνατσιό ότι δεν τον αναγνωρίζει ως γέροντα η Ορθοδοξία. Έλα. Δεν είναι αυτόκλητοι γέροντες. Αναγνώρισε ότι υπάρχει αυτή η σύψη μέσα στην Εκκλησία. Εγώ γι' αυτό δεν ασχολούμαι με την Εκκλησία πλέον. Ούτε με τις οργανώσεις, ούτε με την Εκκλησία. Okay, εντάξει, γιατί υπάρχουν πολλά ανθρώπινα πάθη τα οποία βαφτίζονται εις το όνομα του Θεού. Ας παραλείψουμε το αυτόκλητο, γιατί μπορεί να μπερδεύει. Από τους γέροντες, τέλος πάντων. Οι οποίοι γέροντες διδάσκουν, αν εξαιρέσουμε αυτό που είναι εξόφθαλμα παράλογο, αυτό που βλέπουμε τώρα. Οι οποίοι γέροντες κυρίως διδάσκουν την υπακοή τύπου μοναχικής ζωής, μοναστικής ζωής. Η οποία υπακοή στη μοναστική ζωή δεν έχει καμία σχέση με τα εγκόσμια και με το. Τέλος πάντων, με τις συμβουλές ενός πνευματικού για όσους πάνε σε πνευματικό. Έχει άλλο σκοπό, άλλη μορφή, είναι άλλο πράγμα εντελώς. Μιλάω τώρα, μπορεί να μην τα παραδεχόμαστε κι εσύ κι εγώ αυτά πλέον. Αλλά μιλάω ίσως για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πνευματικό. Θα διαβάσω ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση αυτή του πατρός Κοπανάκη, που γράφει μια κοπέλα, την οποία είναι ξεκάθαρο πως τη γνωρίζει ο ιερέας, και λέει τα εξής, η οποία ήταν πρώην μοναχή, διαβάσω το όνομά της, γιατί είναι δημόσια η ανάρτηση, η Ριάννα Σίγμα Μη. Αυτό ακριβώς μου έλεγε και επέμενε μάλιστα χριστιανός φίλος, όταν άκουσε τι περνούσα στο μοναστήρι και πώς έφυγα. Τον εμπιστεύτηκα και θέλησα να το ανοίξω την καρδιά μου σε μια εποχή που δεν μιλούσα ανοιχτά για τα βιώματα αυτά. Του αφηγήθηκα τους υποχρεωτικούς καθημερινούς αυτοτραυματισμούς, τον συναισθηματικό πόλεμο, τον ανελαίητο σαδισμό, το ξύλο, το δημόσιο βρίσιμο, αν δεν καταφέρναμε να αποσπάσουμε τριψήφιο ποσό από τους γονείς μας, εν καιρό οικονομικής κρίσης, χωρίς μάλιστα να το έχουμε ανάγκη. Την απομόνωση ως τιμωρία, όπου κατόπιν εντολής οι αδελφές όταν μας έβλεπαν έπρεπε να γυρίζουν από την άλλη σαν να είμαστε αόρατες, την υποχρεωτική παρουσία μας σε βασανισμούς άλλων πλασμάτων, πράγματα που δεν μπορώ να αρχίσω να γράφω έτσι απλά, γιατί είναι υπερβολικά σοκαριστικά για να τα διαβάσει κάποιος αν δεν είναι προετοιμασμένος. Πράγματα από τα οποία έχω διαγνωσμένη διαταραχή μετατραυματικού στρες, που όσα χρόνια και αν έχουν περάσει ακόμα τα βλέπω εφιάλτες. Όλα αυτά για να μου πεις στο τέλος, τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι δυνατοί σαν το δοσίθεο ώστε να επιμείνουμε μέχρι τέλους. Ενώ γνώριζε καλά ότι και το δικό μου τέλος εκεί παραλίγο να ήταν το ίδιο με του δοσιθέου. Αγαπητέ Χαράλαμπε, εσείς θα γνωρίζετε την ιστορία του Αγίου. Δυστυχώς ποτέ δεν κατάλαβε πόσο με επανατραυμάτισε με αυτή τη στάση και φυσικά γι' αυτό δεν είναι πια φίλος. Και της απαντάει ο πατήρ Χαράλαμπος Κοπανάκης, αγαπημένοι μου, όταν θα έχουμε φροντίσει επαρκώς τα τραύματά μας, θα μιλήσουμε όσο σοκαριστικό και αν είναι. Σε ευχαριστώ που γράφεις κατά καιρούς εδώ, επιβεβαιώνοντας πως η βία και η βαριά κακοποίηση σε αυτούς τους χώρους δεν είναι φαντασίωση κάποιον απίστο εντός εισαγωγικών. Ναι. Λέει μια άλλη κυρία, κάτι παρόμοιο ζήσα και εγώ όταν η μητέρα μου μας έβαλε σε ένα ιδιωτικό σχολείο που του είχαν καλόγρες και δυστυχώς και η πεθερά μου το ίδιο με εσάς βίωσε όταν αποφάσισε και πήγε σε ένα παλιομερολογητικό μοναστήρι στη Μαλακάσα. Και της απαντάει, λυπάμαι πάρα πολύ για όσα ζήσατε εσείς και η πεθερά σας, μιλώντας και εγώ αργότερα με μοναχές που πέρασαν από μεγάλα κοινόβια, παρόμοια πράγματα έχουν να διηγηθούν. Δυστυχώς το βίωμα είναι κοινό και ο κόσμος δεν γνωρίζει. Νομίζω ότι είναι άγια αυτά τα μοναστήρια και οσίες τις γερόντισες που μας υπέβαλαν σε αυτά τα μαρτύρια. Βία σε γυναικεία μοναστήρια. Και γράφει η άλλη κυρία, δούλεψα και σε ένα γυροκομείο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, έκλαιγα κάθε μέρα ανεπίτρεπτη συμπεριφορά και το νερό με το ζόρι το έδινα στις γριούλες και λίγα λέω γιατί δεν θα φτάσει η σελίδα που λένε. Εκεί ήταν και το τέλος μου προς τη θρησκεία. Κατάλαβα ότι ο Θεός είναι το καλό που έχει η ψυχή μας, αν έχει. Καλό βράδυ, να είσαι καλά και να μην τα σκέφτεσαι
είναι κρίμα για σένα, αν υπάρχει ο Θεός, όπως λένε, ξέρει την ψυχή σου. Μόνο τον πατέρα Κοπανάκη παρακολουθώ, μακάρι να υπήρχαν κι άλλοι και ας με συγχωρέσει που μιλάω έτσι. Και εννοείται υπάρχουν και διάφοροι εδώ στα σχόλια, οι οποίοι καταφέρονται εναντίον του ιερέως. Του φωτισμένου ιερέως θα έλεγα, για να, να κάνει τέτοια ανάκτηση είναι φωτισμένος ιερέας και το λένε αιρετικό. Το λένε και αιρετικό. Δεν το γνωρίζω προσωπικά του μετέωρα Χράγμα μου Κομπανάκη. Βλέπετε εκεί στο βίντεο, ακόμη δεν την είχα κάνει follow, τον έκανα follow. Ναι, οι οικουμενικές σύνοδοι του διαδικτύου. Τι ωραίο αυτό, οι οικουμενικές σύνοδοι του διαδικτύου. Άρα, τις αιρέσεις και τους αιρετικούς μόνο οι οικουμενικές σύνοδοι τις καθόριζαν, όχι ο καθένας. Ναι ρε μάνα μου, το λες έτσι ηρωνικά. Οπότε, εγώ προσωπικά πάνω δεν έχω θέμα με τους ανθρώπους που είναι θρήσκοι, ούτε ως ψυχολόγος μπορώ να πω στους ανθρώπους να μην είναι πλέον θρήσκοι. Εγώ προσωπικά, εδώ και χρόνια, αυτοχαρακτηρίζομαι ως religious free, ελεύθερη από θρησκεία. Είμαι χριστιανή ορθοδόξη, έχω βαφτιστεί χριστιανή ορθοδόξη. Μέχρι και τα 26 μου χρόνια ήμουν θρησκόληπτη. Μετά έφυγα από το χώρο της εκκλησιαστικής οργάνωσης μέσα στην οποία μεγάλωσα και σιγά σιγά απομακρύνθηκα και από την θρησκεία. Όμως εξακολουθώ να πιστεύω στο Θεό. Ούτε ένιωσα την ανάγκη να πάψω να είμαι χριστιανή ορθόδοξη, ούτε θέλησα να ενταχθώ σε κάποια άλλη θρησκεία. Όταν γνωριστήκαμε εμείς, εσύ μου είπες ότι ήσουν ενεργά θρήσκος. Το δέχθηκα, δεν σου είπα δεν μπορώ εγώ να είμαι με έναν άνθρωπο που δεν είναι άθρησκος όπως είμαι εγώ. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι θρήσκος και ταυτόχρονα είναι και ψυχοεκπαιδευόμενος και να ψυχοθεραπεύεται κιόλας. Η ψυχοθεραπεία, η επιστήμη της ψυχολογίας και η ψυχοεκπαίδευση δεν έρχονται σε σύγκρουση με τον λόγο του Θεού. Τώρα, με κάποιες διδασκαλίες της Εκκλησίας ή με αυτή τη μάστιγα του γεροντισμού, ναι, έρχονται σε σύγκρουση. Σίγουρα. Έρχονται σε σύγκρουση. Έρχονται σε σύγκρουση. Όμως, για παράδειγμα, ο πατήρ Χαράλαμος Κοπανάκης, που είναι αυτός που έχει κάνει την ανάκτηση, δεν το γνωρίζω προσωπικά, αλλά από αυτά που γράφει μου φαίνεται ότι είναι ένας φωτισμένος ιερέας. Πώς τον έλεγαν τον άλλον τον ιερέα που είχα διαβάσει το μήνυμα που είχε στείλει στην ενορία του, ο πατήρ Νικόλαος? Πού, στην Αθήνα? Ναι. Ο Δουλγέρης. Ο πατήρ Νικόλαος Δουλγέρης. Ναι. Ο οποίος είχε στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα στο Viber chat της ενορίας του τότε που γινόταν η συζήτηση για το γάμο ομοφύλων. Και σε ένα βίντεο είχα ζητήσει την άδεια του και το διάβασα το μήνυμα θυμάμαι. Του. Δηλαδή υπάρχουν και στο χώρο της Εκκλησίας θρήσκοι θεολόγοι, υπάρχουν ιερείς οι οποίοι δεν είναι θρησκόληπτοι και οι οποίοι δεν επιλέγουν, δεν σταχυολογούν να διδάξουν μισογυνισμό, μισανθρωπισμό, ομοφοβία και γενικότερα να διδάξουν το μίσος ως κάτι καλό. Και επίσης δεν συμβουλεύουν τους ανθρώπους που παρακολουθούν τις ομιλίες τους ή τα κηρύγματα τους να ανέχονται τη βία και να σκύβουν κεφάλι για να πάνε στον παράδεισο. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις. Αυτό εδώ που παρακολουθήσαμε δεν είναι κήρυγμα μίσους προς κοινωνική ομάδα ή τέλος πάντων προς τις γυναίκες? Βέβαια, δεν πρέπει να διώκεται από τον νόμο αυτό? Είναι ένα μισογενιστικό παραλήρημα το οποίο κανονικά πρέπει να διώκεται από τον νόμο, ναι. Αυτό λέει και ο πατήρ Χαράλαμος, ότι λέει σε μια ευνομούμενη κοινωνία θα υπήρχε, ας το διαβάσω ακριβώς πώς το λέει, αν λειτουργούσαν οι θεσμοί όχι της εκκλησίας αλλά του κράτους, θα υπήρχε αυτεπάγγελτη παρέμβαση με κεφαλαία το γράφει της δικαιοσύνης. Είναι ρητορική μίσους ξεκάθαρα. Όπως και το άλλο το βίντεο που λέει η γυναίκα, ο διάολος που βάζει τα αγόρια να τσακώνονται μεταξύ τους. Ενώ η μάνα του δεν ήταν διάολος. Ήταν γυναίκα, αλλά δεν ήταν διάολος. Η γυναίκα με την οποία κάνει σεξ είναι διάολος. Και παντρεύεσαι. Η γυναίκα που σε γέννησε είναι Παναγία. Καλή τύχη στους 200.000 subscribers. 237.000 subscribers. Εντάξει. Η αλήθεια να λέγεται είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ακούσει κάποιο κήρυγμα κάποιος ή κάποιο μάθημα ή κάποιες απόψεις οι οποίες χαϊδεύουν τα αυτιά και δεν σημαίνει ότι αν τις ακολουθήσεις θα χρειαστεί να κοπιάσεις πνευματικά. Απόψεις οι οποίες σου λένε καλά είσαι όπως είσαι, σκύψε το κεφάλι, μείνε εκεί πέρα, μια χαρά είσαι, οι γυναίκες είναι διάολοι, οι άντρες που δέρνουν
μας δίνουν εισιτήριο για να βρεθούμε πρώτο τραπέζι πίστα στον Παράδεισο, άρα ανεχόμαστε, δεν αλλάζει καθόλου η κοινωνική συνθήκη, πρόβατα υποταγμένα, προβατοποίηση της κοινωνίας. Μεσαίωνας, κανονικός μεσαίωνας. Βέβαια. Και όλα αυτά μέσω των social media το 2024. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Να αφήσουμε κανένα αισιόδοξο μήνυμα. Σκεφτείτε. Το νου σας. Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί. Σας ξαναλέω, εγώ δεν έχω κανένα θέμα με τους ανθρώπους που επιλέγουν να είναι θρήσκοι. Ίσα-ίσα υπάρχουν και μελέτες, οι οποίες φυσικά είναι χρηματοδοτούμενες από Ινστιτούτα θρησκευτικά στην Αμερική, από χριστιανικές προτεσταντικές εκκλησίες στην Αμερική, οι οποίες βρίσκουν ότι οι άνθρωποι που είναι θρησκευόμενοι έχουν καλύτερη ψυχική υγεία. Λέω είναι χρηματοδοτούνται από εκείνα τα Ινστιτούτα, γιατί υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ναι, ένα Ινστιτούτο χριστιανικό, πρεσβυτεριανό, χρηματοδοτεί μια μελέτη που θα αποδείξει όποιος είναι πιο θρησκευόμενος ότι έχει καλύτερη ψυχική υγεία. Αφισβητούμε λίγο τα αποτελέσματα. Όμως η αλήθεια είναι ότι αν ένας άνθρωπος αναπαύεται στη θρησκευτικότητα, να προσέξει η πνευματική ταγή που ακολουθεί να είναι ανθρωπιστές, να είναι υγιείς προσωπικότητες και να είναι άνθρωποι της αγάπης, γιατί ο Θεός αγάπη εστί. Και όχι μόνο αυτό. Κάτι που το είπα και χθες, νομίζω, στα βίντεο που κάναμε. Παίζει ρόλο η προσωπική μας προαίρεση πρώτα, ό,τι και αν προσεγγίσουμε. Είτε είναι ψυχολόγος, είτε είναι ο πνευματικός, είτε είναι η εκκλησία, η πίστη. Ό,τι και να προσεγγίσουμε, παίζει ρόλο πρώτα απ' όλα η προαίρεσή μας. Η προαίρεση του παπά αυτού νου και του άλλου δεν παίζει ρόλο. Εγώ λέω για μας τώρα, δεν λέω για αυτούς. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Όχι, να σκεφτόμαστε ότι μπορεί και ένας που φέρει το γεροντικό σχήμα. Α, η προαίρεσή του να είναι άλλη. Και κάνει ομιλία, μπορεί να έχει άλλη προαίρεση. Όχι αγαπητική, όχι θεϊκή προαίρεση. Να έχει προαίρεση μισογενιστική, μισανθρωπική και ούτω καθεξής. Γιατί αγάπη μου έχεις πέσει ψυχολογικά, έχει χαμηλώσει ο τόνος της φωνής σου. Δεν ξέρω, λίγο με επηρέασαν αυτά τα κόλπα τώρα εδώ πέρα, αυτές οι ομιλίες. Στενοχωρέθηκες. Ναι. Θυμάσαι όταν αρχίσαμε να συνομιλούμε, που με ρώτησες αν γνωρίζω τον Μόρφο και σου έγραψα, αν ακολουθείς τον Μόρφο δεν θα γνωριστούμε, θυμάσαι. Τον ακολουθούσα, δεν ακολουθώ τώρα. Είχε σταματήσει να τον ακολουθείς πρωτού γνωριστούμε. Πρωτού γνωριστούμε, ναι. Πρωτού γνωριστούμε όμως. Και μου λέει ο Πάνος όταν αρχίσαμε να μιλούμε, α, στην Κύπρο είναι και ο επίσκοπος Μόρφου, και του λέω, sorry, συγγνώμη, του λέω, αν παρακολουθείς τον Μόρφο Νεόφυτο και τον αντέχεις, δεν θέλω να γνωρίσω. Είναι κόκκινο πανί οι απόψεις. Εκείνος τι απόψεις εκφράζει αυτή. Δεν ήταν τέτοιες τώρα, εντάξει, για να λέμε και το. Όταν τον ακολουθούσες, δεν είχε. Θες να ακούσεις τον Μόρφο Νεόφυτο, περίμενε. Περίμενε να ακούσετε και τον Μόρφο. Θα βάλεις για το γάμο και το. Περίμενε. Έχω βρει το απόσπασμα που έψαχνα από την ομιλία του Μόρφου Νεόφυτου, η οποία έγινε 11 Ιουνίου 2023. Και πού έγινε, αγάπη μου, αυτή η ομιλία? Στο Φτερικούδι. Στο Φτερικούδι. Στο Αρχονταρίκι, το Σιο Αβακούν, στο Φτερικούδι. Και ποιος είναι δίπλα? Δίπλα κάθεται ο τότε αρχιμανδρίτης Νεκτάριος, ο οποίος τώρα δικάζεται για σωρίαν οικονομικών καταχρήσεων μετά από στημένα θαύματα στο Φτερικούδι, που τα χρήματα των πιστών τα έβαζε στο λογαριασμό του. Και επίσης υπάρχουν και βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της Μονής που το δείχνουν το συγκεκριμένο μαζί με έναν άλλον επίσης μοναχών να κάνουν πράγματα για τα οποία δεν έκαναν γάμο πριν να δικαιούνται. Και επίσης, ο λόγος που ο Μόρφου Νεόφυτος μιλάει στο Αρχονταρίκι του Σιώ Αβακούμι στο Φτερικούδι ήταν γιατί ήταν ο πνευματικός τους. Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε τι έλεγε ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, που σου είπα εγώ, αν μου έλεγες τότε. Ήταν λίγο μετά από αυτήν την ομιλία που γνωριστήκαμε εμείς. Αν μου έλεγες τότε ότι εγώ συνεχίζω και ακούω τον Μόρφου και συμφωνώ με αυτά που λέει, δεν θα συνεχίζα τη γνωριμία μας, γιατί θα καταλάβετε τώρα γιατί. Για παρακολουθήστε. Μπορώ να κοινωνήσω χωρίς να είμαι παντρεμένη, αλλά μένω με τον σύντροφο μου. Αν είσαι στο Μόρφο πνευματικό παιδί, όχι.
Ενώ αυτός που γελάει κρατώντας το μικρόφωνο, όχι μόνον εκείνον συνελειτουργούσε κιόλας, ενώ ήταν με πνευματικό παιδί του μόρφου και συνευρίσκετο με άλλο μοναχό. Φυσικά, μπορεί ο μόρφου να μην το ήξερε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην το ήξερε, γιατί η αλήθεια είναι ότι... Τότε γιατί κάνουμε γάμο? Γιατί ο γάμος λέγεται γάμος? Γιατί επιτρέπει το γαμίσει? Πνευματικά λόγια πνευματικού ανδρός. Γιατί κάνουμε γάμο? Γιατί ο γάμος επιτρέπει το γαμίσει. Το γαμίσει είναι μια λέξη που εγώ πολύ λίγες φορές την έχω χρησιμοποιήσει και κυρίως όχι στα βίντεο. Μπορεί να χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις, αυτή δεν τη χρησιμοποιώ. Κοίταξε το ύφος του πνευματικού πεδίου του. Του πρώην ηγουμένου, της μονής, του στο φτερικούδιν, η οποία τώρα έχει διαλυθεί. Είναι χαροπό. Ναι, στην τρελή χαρά. Και ο άλλος έχει πει κάτι πολύ έξυπνο. Δες τώρα και πόσο καλά ξέρει τα ελληνικά. Α, έτσι, έτσι είναι οι λέξεις, παιδί μου. Η ελληνική γλώσσα των σοφών είναι σαφές. Ελληνική γλώσσα είναι σαφής. Δεν είναι ουδέτερο. Ή θηλυκό. Σαφής. Sorry. Το γαμίσι μέσα στο γάμο είναι ευλογημένη πράξη. Ακούσετε, έξω από το γάμο δεν είναι ευλογημένη πράξη. Δυστυχώς οι Κύπριοι γονείς, όχι οι γονείς οι τωρινοί, οι καημένοι γονείς οι τωρινοί, εσείς δηλαδή, είστε θύματα των γονιών σας. Μόλις τους αναγωνιάζα, επιτρέπετε. Το πρόβλημα του είναι ότι στην Κύπρο είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 30 χρόνια, 40 χρόνια, όταν αρμονιαζόταν ένα ζευγάρι, του έβαζαν να συζούν οι γονείς. Και είναι στο σπίτι το γονιό. Εντάξει, μάνα μου. Βλέπεις, έχει δίπλα του κάποιον που δεν είναι ούτε αρμονιασμένος, ούτε παντρεμένος. Αυτά. Αυτά. Να έχουμε κρίση και να χρησιμοποιούμε την κρίση μας. Αυτά τα λόγια, άμα τα ακούσει κάποιος ο οποίος είναι παρθένος, ή είναι μοναχός, ή είναι άγαμος και δεν έχει κάνει ποτέ σεξ, ή κάποιος ο οποίος δεν έκανε ποτέ σεξ προτού να παντρευτεί, όπως εγώ για παράδειγμα. Σε εκείνον τον ωραίο τον γάμο που έκανα 18 του Αυγούστου του 96 δεν είχα κάνει σεξ. Και 17 Αυγούστου του 96 δεν είχα κάνει σεξ. Παρθένα πήγα να παντρευτώ και εγώ και ο καμπρός παρθένος, ευλογημένος γάμος, not. Άμα τα ακούσει αυτά τα λόγια κάποιος ο οποίος επαντρεύτηκε με παρθενία και ο άντρας και η γυναίκα είναι που όπου εμείς είμαστε πολύ σπουδαίοι, τι και αν σκοτωνόμαστε, τι και αν επικρατεί στο σπίτι μας το μίσος, είμαστε πολύ σπουδαίοι γιατί το γαμίσι το κάνουμε μέσα στο γάμο το χριστιανικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά. Μισογυνισμός. Έτσι τα βγάζει η ζυγαριά της αμαρτίας. Μισανθρωπισμός. Πουριτανισμός, όταν τον βλέπουμε από θρησκευτικά χείλη, αν επιλέγουμε να είμαστε ψυχοεκπαιδευόμενοι και ψυχοθεραπευόμενοι θρήσκοι χριστιανοί, τα απορρίπτουμε. Η γνώμη μου. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι, συμφωνώ. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει όντως διάκριση. Να πιστεύει στο Θεό, να ακολουθεί τα μυστήρια της Εκκλησίας. Εγώ σας λέω δεν τα ακολουθώ. Τα ακολουθούσα πιστά μέχρι τα 26.
να ακολουθεί τα μυστήρια της Εκκλησίας εφόσον το επιλέγει, αλλά να έχει και τον πρόσκιο με το οποίο λοβών του, τους πρόσκιους με το οποίο λοβούς του εν λειτουργία. Να μην παραδίδει την κρίση του στον οποιονδήποτε με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Γέροντα. Κάθεται και μιλάει, γιατί παρακολουθήσαμε, 2 ώρες είναι η ομιλία αυτή του Μόρφου, και για να βρούμε το επίμαχο απόσπασμα, επειδή στο διαδίκτυο υπήρχε μόνο το απόσπασμα μαζί με κάτι μουσικές επενδυμένων και με κάτι λανθασμένους τίτλους. Ναι, ναι. Οπότε είπαμε να το βρούμε ολόκληρο και παρακολουθήσαμε το μεγαλύτερο μέρος μιας 2 ώρης ομιλίας. Είναι 2 ώρες αυτή η ομιλία. Και τι γύρισες και μου πεις σε κάποια φάση που είχες πολύ καιρό να δεις τον Μόρφο? Σούπα. Αυτός μου είπες δεν έχει ναρκισιστικό στυλ. Ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Ναι. Δεν είναι χαριτωμένο, δεν είναι χαριτωμένο να πρεσβεύεις την αγάπη, γιατί όταν είσαι άνθρωπος του Θεού, ο Θεός αγάπη εστί και να σπέρνεις μίσος. Δεν είναι. Δεν είναι. Έτσι αυτή είναι η προβληματισμή μας. Ναι. Εγώ είμαι εντάξει μαζί σου που είσαι θρήσκος, δεν έχω θέμα. Δεν είσαι θρησκόληπτος, είσαι θρήσκος, δεν έχω θέμα με αυτό. Και όταν με κάνεις όλο το σταυρό, το φόρεσα και το φοράω και δεν έχω θέμα. Δεν έχω θέμα. Έχω θέμα με τους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν κάποια λόγια που λένε άνθρωποι συγκεκριμένοι μέσα στο χώρο της θρησκείας, τα οποία δικαιολογούν την κακοποιητικότητα τους και τα επιλέγουν σαν το ξέπλυμα τους. Γιατί στην ουσία ξεπλένουν. Υποκριτικά. Ναι. Και ο Μουλατσιώτης ξεπλένει τον μισογενισμό και ο άλλος ο γέρο που βλέπαμε προηγουμένως ξεπλένει τους κακοποιητές. Αν δεν κάνω λάθος, ο Χριστός μίλησε για τους υποκριτές, για τα διαζύγια δεν πρέπει να μίλησε. Ο Χριστός ενεπίε στον νόν του Σολομόντος με το μαστίγιο και τα διέλυσε όλα στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν έμποροι έξω από τον νόν του Σολομόντος. Και τους τάσπασε όλα με το μαστίγιο, ο Χριστός. Ο Χριστός δηλαδή έπρεπε να γίνει φως και να μην τους πείστε τοξικοί που είστε έξω από τον ναό του πατέρα μου και μπορέβεστε διάφορα. Ναι. Και προσοχή και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεν τον τίτλο του ψυχολόγου, το πτυχίο του ψυχολόγου ή την άδεια να εξασκήσει ως επαγγέλματος του ψυχολόγου, αλλά όταν μιλάνε και όταν γράφουν είναι σαν να ακούσει ένα γέροντα από το Άγιον Όρος. Και όχι από εκείνους που είναι ουσιαστικά πνευματικοί γέροντες του Άγιον Όρος, γιατί εγώ πιστεύω ότι στο Άγιον Όρος υπάρχουν και αναχωρητές που είναι άγιοι άνθρωποι. Ναι. Αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στα TikTok, στα YouTube, στο διαδίκτυο και διδάσκουν το μίσος. Και διδάσκουν και όλα στη θυματοποίηση. Δηλαδή δεν είχε καθόλου να στυλιτεύσει εκείνος ο γέροντας τους άνδρες που κακοποιούν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, είχε μόνο να πει ότι οι γυναίκες πριν επομένου. Για πάμε να το ακούσουμε έτσι να κλείσουμε. Παλιά. Επαναθυματοποιούν τα θύματα. Βεβαίως. Επαναθυματοποίηση και διδασκαλία της θυματοποίησης. Από τον βίαιο σύζυγο παραναγνώρισε μόνο την περίπτωση της μοιχείας. Διότι μάλλον θα ωφεληθεί η σύζυγος με τον βίαιο αυτό σύζυγο, διότι θα τη στείλει μια ώρα γρηγορότερα στον παράδεισο. Ξέρει ο Θεός. Θα άξιζε 1000 φορές ο άνθρωπος να πεθάνει εδώ και να πάει στον παράδεισο παρά να ζήσει 1000 χρόνια και να πάει στην κόλαση. Υπομονή εδώ και μακροθυμία της συζύγου μπορεί να τη βοηθήσει να σωθεί. Έχουμε περιπτώσεις άγιες γυναίκες οι οποίες είχαν βάρβαρο σύζυγο και σήμερα η Εκκλησία της γιορτάζει. Άρα πού το κακό, το ότι θα υποφέρει για λίγο. Μα δεν ήρθαμε εδώ για να ζήσουμε καλά, ήρθαμε για να αγωνιστούμε. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται δεν είναι και ό,τι καλύτερο αλλά έχει ελπίδα σωτήριας και έχει σαν σκοπό, σαν στόχο την αιώνια βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό θα άξιζε οτιδήποτε να υποστεί ο άνθρωπος. Γιατί ο Χριστός... Μια τελευταία σκέψη. Έχω περιέργεια για το σχέδιο σωτηρίας των κακοποιητών. Δεν πρέπει να έχουν και αυτοί ένα πλάνο σωτηρίας. Εντάξει, αφού βοηθούν τον Θεό να αγιοποιήσει τις γυναίκες, σίγουρα θα πάνε και αυτοί στον παράδεισο με βάση αυτά τα σκεπτικά. Γιατί είναι, εκτελούν τις οδηγίες του Θεού. Α, μάλιστα. Δεν ξέρω τι λέει, υποθέτω τώρα. Δεν ξέρω κι εγώ. Στρεβλός τρόπος σκέψης, στρεβλές διδασκαλίες. Θα μείνουμε με την περιέργεια. Όχι, έχω καμία περιέργεια. Εγώ θέλω να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούσαν τέτοιου είδους επικίνδυνες διδασκαλίες άνοιξαν τα μάτια τους και σταμάτησαν να ακολουθούν αυτούς τους επικίνδυνους τύπους. Είναι άλλο πράγμα να πιστεύεις στο Θεό
Είναι άλλο πράγμα να είσαι θρήσκος άνθρωπος και είναι εντελώς άλλο πράγμα να ακολουθείς τα μισανθρωπικά κηρύγματα ανθρώπων προβληματικών. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο έτσι όπως το βλέπω είναι προβληματικός. Ναι, συμφωνώ. Και ο τρόπος που μιλάει και ο τρόπος που εκφράζεται και κυρίως αυτά που λέει. Προσοχή. Στέλνουμε την αγάπη μας. Γεια. Γεια.